Θέλετε κάποιο σχόλιο, κύριε Φίλη, σας είδα ότι... Όχι, συμφωνώ με την κυρία Μάνδρου ότι πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου να δημοσιοποιηθεί, διότι πάντα, ξέρετε, και το σκεπτικό έχει πλευρές που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Πώς όμως κρίνετε το γεγονός ότι η κυβέρνηση θέλει να νομοθετήσει τη Δευτέρα? Ένα λεπτό. Θέλω και σε αυτό να πάμε. Μην τρέχουμε. Ένα λεπτό. Τρέχουμε. Εσείς μας μάθατε ως δημοσιογράφος να τρέχουμε. Ναι. Μην λαχανιάζουμε. Όχι, αυτά που κάνατε να μην τα κάνουμε εμείς τώρα, τα κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Χατζή, η κυβέρνηση προφανώς γνωρίζει, γιατί το γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός από τις διαρροές που υπήρξαν με επίσημο τρόπο. Μάλιστα. Ότι το ζήτημα που αφορά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το ΕΣΟΥΡΟΥ στον Υπουργό έχει καταπέσει η διάταξη αυτή. Και προφανώς η κυβέρνηση δεσμεύεται πολιτικά ότι άμεσα θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που θα δίδει στο ΕΣΟΥΡΟΥ την ευθύνη αυτή που έχει. Που είχε από την πρέπει αρχή. Όμως, ναι. Πρέπει όμως να σκεφτούμε και να θυμηθούμε γιατί αναγκάστηκε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτήν την ρύθμιση, δηλαδή αρμοδιότητα του ΕΣΟΥΡΟΥ να την αναλάβει ο Υπουργός. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν συνέπατε στη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ με πρακτικό αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει μια στοιχειώδης ρύθμιση της ζούγκλας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Πριν πάμε σε αυτό. Άρα λοιπόν μια πολιτική επιλογή που ήταν αναγκαστική για την κυβέρνηση κρίθηκε ως αντισυνταγματική. Λένε... Αυτή διορθώνεται. Ένα λεπτό. Το ρεπορτάζ λέει το εξής. Και Θοδωρή, μπορεί να ρωτάς τον Υπουργό, ελεύθερα δεν είναι. Περιμένεις δηλαδή να σου πω εγώ. Λέει το εξής, ότι τη Δευτέρα θα επιχειρήσετε να κάνετε, ο πρόεδρος της Βουλής δηλαδή, στη διάσκεψη πρόεδρο, να βρείτε μια άκρη με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προκειμένου να συγκροτηθεί και να συσταθεί και να γίνει δουλειά από εκεί. Εάν αυτό δεν γίνει, μου λένε στελέχη της κυβέρνησης, είναι επειδή υπάρχει νομικό κενό και εδώ μας βοηθήσει η Ιωάννα, εάν δηλαδή υπάρχει πράγματι νομικό κενό ή όχι, θα πρέπει να νομοθετήσετε. Και η νομοθέτηση στην οποία θα προχωρήσετε τι αφορά ενίκιο για ένα χρόνο των τηλεοπτικών σταθμών με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, τα σημεία που μας είπε η Ιωάννα ότι δεν προηγουμένως ισχύουν ακόμα. Έχουμε λοιπόν τρία θέματα γιατί να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να προχωρήσετε σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση άμεσα. Θα σας απαντήσω. Εάν δεν γίνει το. Αν δεν έχουμε ΕΣΟΥΡΟΥ. Έχουμε τρία θέματα και τρία βήματα μπροστά μας. Πρώτο, είναι σταθερή επιδίωξή μας. Η συγκρότηση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Αυτό, όπως ξέρετε, δεν είναι στο χέρι της κυβέρνησης, διότι θέλει πλειοψηφία 4/5 και μέχρι στιγμής είναι στο χέρι της Νέας Δημοκρατίας το ότι δεν έχει συγκροτηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να πω επίσης ότι όταν το Σύνταγμα προβλέπει αυξημένες πλειοψηφίες, επειδή η αυξημένη πλειοψηφία, όπως ξέρετε, είναι δύσκολο να συγκροτηθεί, εντάξει, θα έπρεπε να προέβλεπε και μια διαδικασία διεξόδου. Όπως για παράδειγμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν 200, δεν υπάρχουν εκλογές, 180, εντάξει. 150, 149, βγαίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Δεν είναι αυξημένη η πλειοψηφία. Πας για εκλογές, όπως στο, στο θέμα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και όλων των εξαρτήτων αρχών, δυστυχώς υπάρχει ένα συνταγματικό κενό. Τι κάνουμε? Θέλετε να αλλάξετε έτσι, τον νόμο τώρα. Και έτσι, δεν είναι νόμος, είναι συνταγματικό άρθρο. Θέλετε να αλλάξει αυτό? Ένα λεπτό. Γιατί έτσι λέω, είπε ο κύριος Κουρουμπλής το πρωί. Λέω λοιπόν, λογικά να σκεφτόμαστε. Ναι. Επειδή είμαστε σε μια φάση που δεν είναι τα πράγματα δεδομένα πολιτικά. Δεν έχουμε τον παλαιό κρατεώδη κομματισμό Πασόκ Νέα Δημοκρατία που τα βρίσκανε και κάνανε ό,τι θέλανε. Έχουμε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ναι, αλλά είναι δύο ανταγωνιστικές πολιτικές δυνάμεις. Με διαφορετικά προγράμματα, με διαφορετικές αξίες. Εκείνοι έτσι ήταν παλιά. Μα συγκλίναν όμως. Στο τέλος. Συγκλίνανε και έγινε ένα πράγμα. Και το κατάλαβε και ο κόσμος. Κοιτάξτε, μην συγκλίνετε και εσείς με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει θέμα ιδεολογικοπολιτικής ή προγραμματικής σύγκλησης. Υπάρχει θέμα αναζήτησης συνενέσεων για να λειτουργούν οι θεσμοί. Και στο θέμα αυτό η κυβέρνηση, όπως βλέπετε, προσπαθεί με κάθε τρόπο και πριν και τώρα για να συγκροτηθεί. Δεν είναι λίγο προσχηματικό αυτό να τους προτείνετε τον Πολίδωρο? Γιατί να ρωτήσω εγώ, σε να προτείνετε κάποιον άλλον, εσείς να τους προτείνουμε? Εγώ τι δουλειά έχω? Προτείνουμε ένα πρόσωπο το οποίο πρόσωπο? Δεν είναι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει φύγει από την Δημοκρατία. Είναι καλύτερη δυνατή επιλογή που είχατε. Θα το κρίνει η Βουλή μεθαύριο. Κύριε Υπουργέ, εδώ υπήρξε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αντικειμενικά, να το δει κανείς, είναι ένα πλήγμα στην κυβέρνηση. Διότι το δικαστήριο έκρινε το βασικό κορμό αυτού του νόμου αντισυνταγματικό. Κάνει μια προσπάθεια, και σωστά την κάνει, να εφαρμόσει αυτή την απόφαση. Αυτή η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου, που κατά τα άλλα είναι συμπαθέστατος. Είναι ποιος? Η καταλληλότερη. Ποιος δηλαδή είναι? Για τον κύριο Πολίδωρο μιλάω. Ναι. Είναι η καταλληλότερη, δηλαδή μας δείχνει σε εμάς τους απλούς πολίτες ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι πράγματι να συγκροτηθεί ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο ή να στριμώξει τη Νέα Δημοκρατία. Ή να στριμώξει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή
επιλέγω έναν από το χώρο σου που θα δυσκολευτείς να πεις όχι. Εάν επιλέγαμε κάποιον άλλον από το χώρο τον ευρύτερο του ΣΥΡΙΖΑ, θα μας λένε ότι γιατί να είναι από το ΣΥΡΙΖΑ και να μην επιλέξετε έναν άνθρωπο κύρους που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ένας πρόεδρος της Βουλής δεν είναι άνθρωπος κύρους. Ποιος είναι πρόεδρος της Βουλής? Δύο μέρες ήταν. Θα ρωτήσει κάποιος. Είναι ή όχι. Είναι θέμα υποκειμενικό. Ο κάθε πολιτικός έχει τη δημόσια εικόνα του. Δεν θα κάτσουμε εδώ να κάνουμε ψηφοφορία. Γιατί να βάλετε πρώτα βουλευτή και να μην βάλετε πρώην υπουργό και να μην βάλετε έναν επιστήμονα, έναν τεχνοκράτη, έναν άνθρωπο που να ξέρει τη δουλειά αυτή. Χωρίς ταμπέλες κομματικές. Κύριε Χατζή. Σας ρωτάω. Θέλετε να κάνετε εσείς τη συζήτηση όλοι? Καλά, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε με μια πρόταση η οποία δεν είναι κομματικά προσδιορισμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προέρχεται από έναν άλλο χώρο και ακόμα κι αν σήμερα δεν είναι μέλος, όπως λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, έχει διαγραφεί. Ιδεολογικοπολιτικά όμως είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος. Ναι, είναι ο κατάλληλος. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Υπουργέ? Εγώ πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος για αυτή τη δουλειά. Είναι ως πρόταση. Είναι ένας από τους πολλούς που θα μπορούσαμε να επιλέξουμε. Δεν είναι μοναδική πρόταση. Και στη συνέχεια, επειδή βλέπω την Νέα Δημοκρατία με ευκολία απορρίπτει τις υποψηφιότητες ακόμη και τα σπλάχνα της. Μα και όταν τα άλλα γίνονται, κόμματα της αντιπολίτευσης απέριψαν. Ωραία λοιπόν. Εμείς λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα επιμείνουμε, διότι η συγκρότηση του Συμβουλίου του Αδιατηλεοπτικού είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει. Θα επιμείνουμε γιατί έχουμε μια αντίληψη όχι κομματικής χειραγώγησης των εξαρτήτων αρχών. Προχθές συγκροτήσαμε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και βάλαμε πρόεδρο τον πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Μενουδάκο. Από τις ελάχιστες περιπτώσεις που είναι άριστη επιλογή. Μα, επαναλαμβάνω, τον κύριο Μενουδάκο δεν βάλαμε κάποιο ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Δεν το κάναμε αυτό. Άρα λοιπόν, και τελειώνω κύριε Καλούδη αμέσως. Το πρώτο θέμα είναι ότι εμείς δεν επιλέγουμε κομματικά. Επιλέγουμε αξιοκρατικά. Κρίνει ο κόσμος βεβαίως και η Βουλή αν τον θέλει ή όχι. Πολιτικά, βέβαια.